Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη και στο σημείο αυτό θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας ζήτησαν οι υγειονομικοί που κορύφωσαν τις κινητοποιήσεις τους την ώρα που η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα συζητούσε και ψήφισε το νομοσχέδιο για την υγεία. Πληροφορίες για το νομοσχέδιο για την υγεία μας έδωσε ο καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτρης Κουβέλλας. Η μερίδα ενημέρωσης για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που αναδύονται από την ορθή αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή. Δύο κρίσιμα νομοσχέδια για τη δικαιοσύνη και την ΕΕΠ αναλαμβάνει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, δηλώνοντας παρόν στα δύσκολα. Την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας ζήτησαν οι υγειονομικοί που κορύφωσαν τις κινητοποιήσεις τους την ώρα που η Ολομέλεια της Βουλής συζητούσε και ψήφισε το νομοσχέδιο για την υγεία. Στην Κομωτινή, παρά τη βροχή, οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι την διάλυση του ΕΣΥ θα την πληρώσει εσύ, εννοώντας όλους τους πολίτες. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στέλνοντας το μήνυμα ότι η διάλυση του ΕΣΥ θα την πληρώσεις εσύ και εννοώντας όλους τους πολίτες, οι υγειονομικοί στην Κομωτινή, παρά τη βροχή, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που σήμερα ψηφιζόταν στην Ολομέλεια της Βουλής. Ό,τι καταλάβατε, ο μήνας δεν μας μπήκε καλά. Σήμερα είναι μια αποφράδα μέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι μια αποφράδα μέρα για την δημόσια δωρεάν περίθαλψη. Σήμερα, με διαδικασίες fast track, η ακροδεξιά φράξια του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είμαστε σίγουροι ότι δεν απολαμβάνει εξ ολοκλήρου το ακροατήριο της Δημοκρατικής Συντηρητικής Παράταξης, εμβολίζει τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά από 40 χρόνια κεκτημένα. Για μας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί την ταφόπλακα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δίνει τη χαριστική βολή σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας του οποίου το 1983 η θεμελιώδης βάση του ήταν η πλήρη και αποκλειστική και αφοσιωμένη των λειτουργών ιατρών των νοσοκομείων, των κρατικών νοσοκομείων, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάτι το οποίο σήμερα αποδομείται και εδραιώνεται η μερική απασχόληση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανοίγει διάπλατα τις κερκόπορτες στα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Πιστεύουμε ότι σήμερα γυρίζουμε 40 χρόνια πίσω, όταν το 1983 και λίγο πιο παλιά, για να βρεις την υγεία σου στα δημόσια νοσοκομεία έπρεπε να έχεις μέσον είτε πολιτευτές, είτε δημάρχους, είτε να πουλήσεις το χωράφι σου. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διχάζει αντί να ενώνει σήμερα τον οικονομικό κόσμο, δημιουργεί οδοφράγματα ταξικά για να βάλει ο κόσμος το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Και το λέω αυτό γιατί με τις μετρήσεις της Eurostar τα ελληνικά νοικοκυριά διατηρούν μια αρνητική πρωτιά όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κινηματικά πλέον μαζικά ένα κίνημα μαζικό, πλατή, πολιτικό, συνδικαλιστικό και κυρίως κοινωνικό να αντισταθεί σε αυτή τη λέλεπα, σε αυτό το κοινωνικό αφανισμό, σε αυτή την επίθεση του κοινωνικού κράτους, σε αυτή την επίθεση στα τελευταία κοινωνικά μετερίζια που μας έχουν απομείνει. Είναι ευθύνη όλων μας να στοιχηθούμε πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πριν ακριβώς 30 χρόνια, ένας άλλος Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης Α, προσπάθησε για το συγκεκριμένο εγχείρημα με τις συγκεκριμένες διατάξεις και ευτυχώς κινηματικά η κοινωνία το απέκρουσε. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο. Πιστεύουμε ότι τα τελευταία σημικά που μείνανε σε αυτή την κοινωνία πρέπει να τα υπερασπιστούμε στεναρά. Να υπερασπιστούμε όλες τις κοινωνικές δομές, είναι ευθύνη όλων μας για να σώσουμε την αξιοπρέπεια τόσο της κοινωνίας όσο και των δικών μας. Καλόν αγώνα και καλή λευτεριά. Όσον αφορά τους ανεβολίους τους, κύριε Σπάνε, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πλέον
δεν βασίζεται αυτός ο αποκλεισμός τους σε καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι καθαρά μεροληψία του κυρίου Πλεύρη. Είναι μια τιμωρητικού χαρακτήρα στάση που κρατάει απέναντι σε 5.000 έμπειρους συναδέλφους μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη σήμερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει το ΕΣΥ μέσα από την πανδημία. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν το θέλει αυτό. Θέλει την πλήρη απαξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να χτίσει εκεί τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία υπηρετεί. Σήμερα παρευρίσκομαι εδώ και εκ μέρους του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Χαρίτου, ο οποίος θα επιθυμούσε να βρίσκεται σήμερα εδώ ανάμεσά μας, όμως επέλεξε να δώσει τη μάχη για λογαριασμό όλων μας στη Βουλή, ώστε να μην περάσει το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο έχει στόχο την μετατροπή του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σας μεταφέρω το χαιρετιστήριο μήνυμά του. Χαιρετίζω τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου μας για να υπερασπιστούν το δημόσιο σύστημα υγείας, την ανατροπή των εργασιακών τους σχέσεων και κυρίως την ανάγκη για καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι ρυθμίσεις που σήμερα ψηφίζονται στη Βουλή είναι στην ίδια λογική, στην ίδια κατεύθυνση με την απόφαση της σημερινής κυβέρνησης να μεταβάλει το χαρακτήρα του νοσοκομείου, του νέου νοσοκομείου Κομωτινή Σταύρος Νιάρχος, από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το νοσοκομείο μας δυστυχώς ίσως είναι το πρώτο που λόγω αυτής της μετατροπής θα επιχειρηθούν να εφαρμοστούν οι απαράδεκτες ρυθμίσεις που σήμερα ψηφίζονται. Είμαι αισιόδοξος ότι με τον κοινό μας αγώνα, ακόμη και αν σήμερα ψηφιστεί το έκτρωμα αυτό, δεν θα εφαρμοστεί και θα μείνει στα χαρτιά. Μετά από 3 χρόνια της πανδημίας και μετά από την τεράστια μάχη των υγειονομικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ακόμα και σήμερα συνεχίζεται, η κυβέρνηση σήμερα έχει το θράσος να φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα βάλει την οριστική ταφόπλακα στο δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Αγνοώντας μάλιστα όλες τις αντιδράσεις του υγειονομικού κόσμου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο καταργεί τη μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, ιδιωτικοποιεί τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και καλεί τους πολίτες να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αν θέλουν να έχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Έτσι εξυπηρετεί τα ιδιωτικά κέρδη και υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία σε εμπόρευμα. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι ελαστικές σχέσεις εργασίας, την άμεση επαναφορά των υγειονομικών σε αναστολή και την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν ξεχνάμε τα χειροκροτήματα των υγειονομικών. Πότε θα πάρουν αυτό που αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν και δίνουν άνηση μάχη? Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι το υπέρτατο αγαθό και μάλιστα δημόσιο αγαθό, γι' αυτό και είναι υπόθεση όλου του ελληνικού λαού. Λέμε λοιπόν δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο τον ελληνικό λαό. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Και το πιο σωστό σύνθημα το έχουν γράψει εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ότι τη διάλυση του ΕΣΥ θα την πληρώσεις εσύ. Ο λαός συνολικά και οι υγειονομικοί είναι εναντίον του νομοσχεδίου και ζητούν την απόσυρσή του. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει την εμπορευματοποίηση περαιτέρω στην υγεία, το οποίο βέβαια έρχεται σε συνέχεια των κατευθύνσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες κατευθύνσεις υπηρέτησαν συνολικά όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός δηλώνει και μαζί στο πλευρό των υγειονομικών, οι οποίοι στήριξαν όλο το δημόσιο σύστημα υγείας τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι αντίθετος με την περαιτέρω εμπορευματοποίηση, αντίθετος με το να επιβαρύνεται περαιτέρω για να πλουτίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της υγείας. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την δευτεροβάθμια περίθαλψη, την ώρα που κλιμακώθηκαν οι αγώνες και κινητοποίηση των υγειονομικών που ζητούσαν την απόσυρσή του. Πληροφορίες για το νομοσχέδιο αυτό, καθώς και για το πώς έχει δομηθεί, θα μας δώσει ο καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτρης Κουβελιάς. Καλησπέρα, κύριε Κουβελιά.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε πώς έχει δομηθεί αυτό το νομοσχέδιο και τι σημαίνει πρακτικά για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη δευτεροβάθμια και αν εγκατακλείδει για τους χρήστες της, τους απλούς πολίτες. Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο, σε μένα τουλάχιστον, που για να είμαι ειλικρινής έχω πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το σύστημα υγείας και πώς θα μπορούσαμε πραγματικά να έρθουμε σε μια καλύτερη σχέση ως πολίτες εννοώ με το σύστημα, δεν λέει και πολλά πράγματα. Υπάρχουν σημεία που έχω την αίσθηση ότι έχουν γίνει πολύ ερασιτεχνικά, γιατί αναφέρεται σε πράγματα που πολλά από αυτά δεν καλύπτουν τους βασικούς ορισμούς που γνωρίζουμε για τα συστήματα υγείας. Έτσι, για να είμαι λίγο πιο αντικειμενικός, για λόγους διοικητικούς και τεχνικούς, ορίζουμε την δημόσια υγεία σε τρία επίπεδα. Είναι λοιπόν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια. Τριτοβάθμια στην Ελλάδα έχουμε. Έχουμε τουλάχιστον αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία, νομαρχιακά, πανεπιστημιακά κτλ. Στα οποία έχουμε μάθει ότι αποτελούνται από ένα σύστημα ειδικοτήτων που είναι χωρισμένα σε κλινικές, με ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς να τα υπηρετούν, με νοσηλευτικό προσωπικό επίσης από όλων βαθμίζουν και βέβαια ένα διοικητικό κομμάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά κάνει το τριτοβάθμιο νοσοκομείο είναι όταν κάποιος άνθρωπος νοσήσει, δεν είναι δηλαδή για τους υγιείς, αλλά θα έπρεπε να μην το λέμε τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά τελική διαχείριση νόσου αν θέλετε, το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι η ουσία, έχει να κάνει με το ότι ένας ασθενής χρειάζεται πολύ πολύ ειδικό εξειδικευμένο γιατρό που θα πάει είτε για να κάνει ένα χειρουργείο είτε για να αντιμετωπίσει μια περίεργη βαριά κατάσταση κτλ. Πριν φτάσουμε όμως στο νοσοκομείο, για να μην πηγαίνει μια γρήπη στο νοσοκομείο, να μην πάει με μια αλλεργία στο νοσοκομείο, να μην πάει ένα μικρό τραύμα στο νοσοκομείο, πρέπει να υπάρχουν προηγούμενες δομές οι οποίες να είναι πολύ κοντύτερα στον τόπο κατοικίας ή εργασίας μας, ώστε εκεί να απευθύνεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει να νοσεί για να έχει μια πιο σοβαρή εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Αν σε αυτό το δευτεροβάθμιο όργανο δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός ή προσωπικό, πρέπει να πηγαίνει στο τριτοβάθμιο. Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα έχει λίγο ψιλοεξαφανιστεί. Είναι κάτι που δεν λειτουργεί ιδιαίτερα, γιατί δεν λειτουργεί πρωτοβάθμια. Στην Ελλάδα τα κέντρα υγείας λειτουργούν ως πρωτοβάθμια, ενώ στην ουσία είναι δευτεροβάθμια, ενώ η πρωτοβάθμια θα έπρεπε να είναι σε επίπεδο συμβασιούχων ιδιωτών σε κάθε γειτονιά. Ο συμβασιούχος ιδιώτης εννοούμε θα είναι ένας άνθρωπος που να έχει μια σύμβαση με τον ασφαλιστικό οργανισμό, για να μην χρειάζεται ο ασθενής να βάζει το χέρι στην τσέπη. Τώρα, αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει σαν αναγκαίο συστατικό και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ο οικογενειακός σας γιατρός, εγώ οφείλω να παρεμβαίνω στη ζωή σας. Όχι, ξέρετε, αναγκαστικά ως παρήσακτος εισβολέας, αλλά να παρακολουθώ, να φροντίζω να παραμένετε υγιείς. Αυτό γίνεται με την αγωγή υγείας, να σας εξηγώ πράγματα και τη διατροφή σας. Αν δω ότι κάποιος παίρνει βάρος, αν δω ότι ένας παππούς δεν τρέφεται καλά, αν διαπιστώσω υγρασία στο σπίτι σας που σημαίνει αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Αυτά για να μην νοσήσετε. Εάν τώρα εσείς για κάποιους λόγους αρρωστήσετε, πρέπει να είμαι σε θέση να εκτιμώ όλη την γειτονιά μου. Αν δηλαδή ολόκληρη η γειτονιά μου κάνει δηλητηριάσεις, αυτό σημαίνει ότι κάπου υπάρχει μια πηγή που το νερό, ο αέρας, οτιδήποτε έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να είμαστε στην γειτονιά για να μπορεί να γίνει προληπτική φροντίδα. Δηλαδή να ειδοποιηθεί το κράτος από τον υπεύθυνο από μένα, αρκεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα, όταν υπάρχει κάποιος παππούς ο οποίος δεν μπορεί να πάει στη δευτεροβάθμια, δηλαδή δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, που λέει ο λόγος, θα πρέπει εγώ, που είμαι ο γιατρός, να έχω προγραμματισμένο τον βλέπω, είτε σε συνεννόηση με υπηρεσίες του Δήμου ή της κοινότητας, να πηγαίνουν άνθρωποι στο σπίτι, να του δίνουν τα φάρμακά του. Εάν είναι μόνος του, να τον καθαρίζουν. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να ζει στην καθαριότητα, όχι στην ξεφύλα. Υπάρχει μια ρίση του Ευαγγελίου, η οποία είναι πολύ σημαντική για την υγεία μας. Λέει σε κάποιο σημείο, «Έσονται τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα και ειρηνικά».
που σημαίνει ότι όλη μας τη ζωή δεν πρέπει να πονάμε, δεν πρέπει να ξεφτιλιζόμαστε, να μην ζούμε σε ντροπή και να είμαστε και ειρηνικοί. Αυτά και τα τρία, καλώς ή κακώς, είναι δουλειές του γιατρού. Πρέπει να είναι κοντά μας και να μας φροντίζει. Ο γιατρός, επισκέπτες υγείας, οι οποίοι πρέπει να επισκέπτονται τους ανθρώπους, κοινωνική λειτουργή, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, είναι και η κοινωνική ευεξία, να έχουμε δουλειά, να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε, αν δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ποιος θα μας εξασφαλίσει τα επιδόματα. Κοινωνική λειτουργή κάνουν αυτές τις δουλειές. Μέχρι βοήθεια στο σπίτι. Άνθρωποι που θα έρθουν να μας καθαρίσουν, να μας τονίσουν. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά. Εάν αυτά τα αγνοήσουμε, δεν μπορεί να πάμε σε δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι για υγεία, είναι ίδια νόσο. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσει ο κόσμος να νοσεί και φτάσει στο νοσοκομείο μπουκώνει. Για να καταλάβετε, το τελευταίο παράδειγμα με τον COVID είναι χαρακτηριστικό. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που η λήψη πρωτοβάθμια συσσωρευόταν περιστατικά στα νοσοκομεία. Αυτή η συσσώρευση σημαίνει ότι το προσωπικό που ήταν και μειωμένο, είχε και τις αναστολές, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα κατοικοντά του. Δεν μπορούσε να κάνει καλά τη δουλειά του. Είχαμε λοιπόν ένα κουρασμένο προσωπικό, είχαμε προσωπικό σε απελπισμένη κατάσταση και φυσικά και δεν θα γινόταν η δουλειά σωστά και θα γινόταν και λάθη. Κάτι που δεν είναι καθόλου καλό, βέβαια, για την υγεία του πολίτη. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να δομηθούν σοβαρά και ξέρετε, δεν είναι ακριβή η δόμηση ενός συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχει να κάνει μόνο με συμβάσεις και δομές λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας στις κοινότητες, στον Δήμο, στις γειτονιές. Αυτά λοιπόν είναι χαμηλού επίπεδου κόστη, τα οποία βέβαια όσο κρατάμε την υγεία, επειδή η υγεία είναι τζάμπα, μας φέρνει χρήματα, γλιτώνουμε τις δαπάνες. Τώρα, στην δεύτερο βάθμια υπάρχει μια δόμηση σε επίπεδο πιο κοντά στο σπίτι, θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν οι τομείς υγείας που θα δομηθεί, αυτά δεν περιγράφονται στο σύστημα. Και επίσης δεν περιγράφονται και άλλες λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών που δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες. Δηλαδή, ποιος θα φροντίζει οι γιατροί να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά του. Λέει κάτι για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση δομημένα. Λέει πέντε πράγματα για το πώς θα εποπτεύονται αυτοί οι γιατροί που θα κάνουν σωστά τη δουλειά του, αν κάποιος δεν την κάνει σωστά να φέρει για το σύστημα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία δυστυχώς άλλη μια φορά δεν τα έχουμε δει μέσα σε μια προσπάθεια να φτιάξει το πολύπαθο σύστημα υγείας της χώρας. Και επειδή πολύ συχνά, τώρα σας πήρα λίγο μονότερμα, συγγνώμη, πολλοί λένε ότι αυτά δεν γίνονται στη χώρα μας, κάνουν λάθος. Να θυμίσω ότι όσοι έχουμε πάει να υπηρετήσουμε τη θητεία μας στο στρατό, να θυμηθούμε εύκολα ότι σε κάθε μονάδα, δηλαδή σε κάθε 50% υγιείς άντρες, στρατιώτες, υπάρχει γιατρός. Υπάρχει γιατρός στη μονάδα. Γιατρός υπάρχει και στο στρατόπεδο, είναι σε πιο δομημένη έτσι δομή, το λένε κύχνε, step. Εάν κάποιος νοσήσει παραπάνω, πάει σε δευτεροβάθμιο όργανο, το φρουραρχείο, που το λένε step, κάνει ένα ακόμα πιο σημαντικό, θα πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο και στο τέλος θα καταλήξει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα, στο 404 Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο Νοσοκομείο του Ναυτικού κτλ. Στο στρατό λοιπόν υπάρχει δομή για τον υγιή πληθυσμό. Φαντάζεστε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ακριβώς το ίδιο σύστημα και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Διότι ποια είναι η ισονομία που ισχυρίζεται και το Σύνταγμα από τη στιγμή που δεν έχουμε λάβει στοιχειώδη μέτρα για την υγεία μας. Άρα λοιπόν και γίνεται, μπορεί να γίνει δηλαδή, και υπάρχει παράδειγμα που θα μπορούσαμε να το μιμηθούμε, και δεν αναφέρουμε τώρα Σουηδία στην Γερμανία, αναφέρουμε δίπλα μας. Τα παιδιά μας που υπηρετούν στο στρατό. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια, είναι μια ερασιτεχνική και εμβαλωματική λύση. Και βέβαια υπάρχουν και διάφορες λεπτομέρειες, όπως η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, που πάντα αυτά τα γεγονότα έχουν δύο αναγνώσεις. Δηλαδή, υπάρχει νησί στη Σύρο που υπάρχει για παράδειγμα ρευματολόγος που θα ήθελε να κάνει εγχύσεις βιολογικών που δεν γίνονται στο ιατρείο αλλά στο νοσοκομείο. Άρα, αφού το νοσοκομείο δεν έχει κλινική, του στέλνουν στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, μια ταλαιπωρία για μια γυναίκα με ρευματοπάθεια και τόνους να ταξιδεύει κάθε 3-5 με τα καράβια. Και από την άλλη μεριά, εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνουν ειδικές συμβάσεις για να χρησιμοποιεί ο ιδιώτης φυσικά με έξοδο του δημοσίου την δομή. Από την άλλη μεριά όμως δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Αυτό ουσιαστικά αποσπά την προσοχή. Κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να έχουμε δώσει καλές αμοιβές στους γιατρούς του δημοσίου για να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, γιατί το να δουλεύω 8 ώρες στο νοσοκομείο και να πάω να δουλέψω άλλες 8 ώρες ως ιδιωτικό, όπως καταλαβαίνετε, επίσης δημιουργώ προβλήματα στη λειτουργία και του νοσοκομείου και της ιδιωτικής υγείας.
θα πρέπει λίγο αυτά τα πράγματα να ξεκαθαριστούν, γιατί εάν δεν ξεκαθαρίζονται, σερνόμαστε σε μια απαξίωση του εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο όποια πολιτική αντίληψη και να έχουμε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι είναι ο κορμός του κράτους μας. Γιατί αυτό το κρατάει. Και αυτό το ξαναείδαμε τώρα με το COVID, το που αν δεν υπήρχε το σύστημα υγείας, θα είχε γίνει ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Να σας θυμίσω ότι κανένας ιδιώτης δεν μπλέκει με καταστάσεις που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Άρα λοιπόν το σύστημα υγείας πάντα είναι ο κορμός και η ιδιωτική υγεία έρχεται να συνδράμει περιφερειακά. Αλλιώς δεν δουλεύει. Και να θυμίσω ότι επειδή πολλοί λέγανε ότι αυτά είναι σοσιαλιστικά μέτρα, οι πιο βαθιά καπιταλιστικές χώρες όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Σκανδιναβία, η Ολλανδία, όλες έχουν δημόσιο δομημένο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπαίνει ούτε ιδεολογικό, ούτε οικονομικό, ούτε κάποιο άλλο εμπόδιο. Απλώς πρέπει να το δούμε όχι αποσπασματικά αλλά συνολικά και να φροντίσουμε να κάνουμε ένα σύστημα υγείας για τον πολίτη, για τον Έλληνα πολίτη. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι για να συμβολεύουμε και για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι στελεχώνει το νομοσχέδιο αυτό και υπάρχει εκπαίδευση, περιέχεται η εκπαίδευση σε αυτό το νομοσχέδιο? Πολύ σωστά προσδιορίζεται από τις λεπτομέρειες που είπα ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική. Όχι, δεν προσδιορίζεται. Γιατί? Για να εκπαιδεύεται συνεχώς το προσωπικό των νοσοκομείων, πρέπει να υπάρχει μια δομημένη διαδικασία εκπαίδευση και αξιολόγηση. Αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν φαίνεται να συμβαίνει. Για να σας πω την αλήθεια, μέχρι τώρα την εκπαίδευση του ιατρικού κόσμου την έχει αναλάβει η φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, όταν γίνεται κανένα συνέδριο, πηγαίνουμε στην εταιρεία, οι γιατροί, για να μας πληρώσουν τη συμμετοχή στο συνέδριο, να πάμε. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε δομημένα γίνεται, ούτε εξειδικευμένα. Όταν ήμουν, για να καταλάβετε, στο εξωτερικό, όταν πηγαίναμε σε συνέδριο, δεν είχαμε καμιά επαφή με τη φαρμακευτική διοίκηση. Εάν υπήρχε κάποια χρηματοδότηση, γινόταν σε επίπεδο νοσοκομείου ή πανεπιστημίου. Εμείς τα χρεώναμε όλα στο νοσοκομείο ή στο πανεπιστήμιο που δουλεύαμε, πηγαίναμε. Επειδή προφανώς δεν μπορούσαμε να πάμε όλο το προσωπικό ταυτοχρόνως, πηγαίναμε ένα-δύο, ήμασταν υποχρεωμένοι όταν γυρίζαμε να έχουμε κρατήσει τις σημειώσεις μας και να μιλήσουμε για αυτά τα καινούργια που μάθαμε σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους μας. Τη μια χρονιά πήγαινα εγώ, την άλλη χρονιά πηγαίνατε εσείς. Δεν πηγαίναμε όλοι μαζί, λες και κάνουμε, ξέρω εγώ, ιατρικό τουρισμό αντίστροφο. Ήταν λοιπόν ένα δομημένο που κάθε ένας από εμάς έπρεπε να έχει ένα τεκτοράκι, ένα logbook, στο οποίο συμπληρώνονταν συνέχεια οι εκπαιδευτικές του μονάδες. Κάτι που επίσης δεν γίνεται στη χώρα μας. Είναι πολύ πολύ σημαντική εκπαίδευση. Αυτό που δουλεύει μέσα στο νοσοκομείο είναι το προσωπικό. Δεν είναι τα τζουβάρια τα πιο σημαντικά. Δεν είναι η ξενοδοχειακή υποδομή. Χωρίς να την υποτιμώ έτσι. Προφανέστατα ένα ξενοδοχειακό νοσοκομείο βοηθάει. Αλλά εάν ο γιατρός δεν είναι καλός, αυτή και πέρα θα πηγαίναμε σε ένα ξενοδοχείο να περάσουμε τρεις μέρες διακοπές. Δεν θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο. Είναι πολύ πολύ σημαντική ερώτηση που κάνατε. Πραγματικά η ιατρική εκπαίδευση πρέπει να προβλέπεται και να είναι δομημένη και αξιολογήσιμη. Κύριε Κούβελα, εν τέλει και εν κατακλείδη, είναι για τους οικονομικά ασθενέστερους το νομοσχέδιο αυτό τους ευνοεί ή τουλάχιστον τους διασφαλίζει την πρωτοβάθμια αξιοπρεπή περίθαλψη? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Οι οικονομικά ασθενέστεροι αυτή τη στιγμή θα είναι αντιμέτωποι με μια πιθανή και καλυμμένη ιδιωτικοποίηση της υγείας και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο μέσος άνθρωπος στην χώρα μας, που δυστυχέστατα μέρα με τη μέρα αυτοκοποιείται. Θα ακούσετε πάρα πολλούς και ανθρώπους και της αντιπολίτευσης να μιλάνε για το ελάχιστο εισόδημα κτλ. Η εξασφάλιση ελαχίστου εισοδήματος δεν σημαίνει τίποτα στην ουσία εάν δεν μας βοηθάει το κράτος σε κοινωνικές παροχές. Εγώ σας λέω λοιπόν, τώρα παίρνει ένα παιδί 600 ευρώ και πρέπει να... αλλά έχει δωρεάν υγεία. Τι νόημα έχει να πάρει 1500 και να δίνει τα 1000 σε υπηρεσίες υγείας? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για αυτά που παρέχει και όχι μόνο για αυτά που θα εξασφαλίσει ως ελάχιστη αμοιβή. Είναι κάτι που επίσης δεν νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις με ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούβελα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
Στην Κομωτινή βρέθηκε το απόγευμα της 3ης 29 Νοεμβρίου ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Θεόδωρος Κυλακάκης που παρέστη στην ημερίδα ενημέρωσης για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που αναδύονται από την ορθή αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με στόχο να μεταφέρουν σε όλες τις άκρες της χώρας το μήνυμα των προγραμμάτων του Μηχανισμού Ανάκαμψης της ρευστότητας στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις της χώρας, πραγματοποιήθηκε η μερίδα ενημέρωσης για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που αναδύονται από την ορθή αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπου παρέστη ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. Για να μιλήσουμε για τις ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και κάναμε μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει στην Ελλάδα, γεμάτη από ερωτήσεις, απορίες, τοποθετήσεις, φρέσκες ιδέες. Ήταν πραγματικά για μένα μία αποκάλυψη. Κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προγράμματα εξυγίανσης που να τα σχεδιάζουμε οι ίδιοι με τα κριτήρια της δικής μας οικονομίας χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για τις προβληματικές επιχειρήσεις εντός του οποίου μπορούμε να κινηθούμε και κινούμεθα. Δυστυχώς και αυτό είναι η Ευρώπη είναι σαν τη δημοκρατία. Έχει πολύ μεγάλες αδυναμίες, αλλά είναι το καλύτερο μέρος που μπορούμε να βρισκόμαστε. Και αυτά τα γραφειοκρατικά, ειδικά στα θέματα κρατικών ενισχύσεων, δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Και όποτε δοκιμάσαμε να τα υπερβούμε με διάφορα πακέτα, μετά ήρθε ο φορολογούμενος και τα πλήρωσε αυτά τα πακέτα. Εγώ ως υπεύθυνος δημοσιονομικής πολιτικής κάθε τόσο υπογράφω πρόστιμα τεράστια του παρελθόντος γιατί δεν εφαρμόσαμε ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ένα τελευταίο ήταν για την αδυναμία των τελωνίων να κάνουν καλά τη δουλειά τους την περίοδο πριν έρθουμε εμείς στην διακυβέρνηση και στείλαμε 300 εκατομμύρια ζεστό χρήμα. Συνεπώς, πλέον μία από τις εμπειρίες που έχουμε από αυτή την δεκαετή κρίση είναι να μην παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και να σας πω και κάτι. Για χρόνια, και ελπίζω να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας και την αλλάζουμε ήδη, μας κοιτάνε δύο φορές από ό,τι όλους τους υπόλοιπους στην παραβίαση των κανόνων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο Υπουργό για το Μηχανισμό Ανάκαμψης, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτό που κάνουμε ως Οικονομικό Επιμελητήριο είναι να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα να μεταφέρουμε το μήνυμα των επιδοτήσεων και των δανείων, τα δύο σκέλη δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης, σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους λογιστές, στους οικονομολόγους, στους συμβούλους δηλαδή των επιχειρήσεων αυτούς, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο του 2026, επομένως πρέπει να τρέξουμε με γρήγορες κινήσεις να απορροφήσουμε τη ρευστότητα αυτή που τόσο έχει ανάγκη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ναι, η περιφέρεια η συγκεκριμένη έχει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται πολλές, οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά αυτά τα εργαλεία. Είναι χρήματα τα οποία μπορούν γρήγορα να τα εκμεταλλευτούν. Η συζήτηση που έγινε σήμερα στην εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Τέθηκαν πολλά θέματα στον Υπουργό τα οποία απάντησε, κράτησε πάνω από 3 ώρες η σημερινή εκδήλωση και είναι πολύ σημαντικό ότι τέθηκαν θέματα τα οποία δόθηκαν απαντήσεις, δόθηκαν εξηγήσεις από τον Υπουργό, ούτως ώστε με γρήγορους ρυθμούς, γιατί κάποια προγράμματα τρέχουν ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι αυτό της έξυπνης μεταποίησης και άλλα, που πρέπει γρήγορα να τα εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι προγράμματα που έχουν πρόσβαση μόνο οι μικρές, οι πολύ μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρούνται δηλαδή οι μεγάλες, όπως είναι αυτό της έξυπνης μεταποίησης που τρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος είναι να αναβαθμιστούν μηχανολογικά οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικές σε αυτό το διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η περιφέρειά μας γνωρίζει ότι μαζί με την Ήπειρο να
αισιοδοξία του πραγματικά και την πεποίθησή του ότι εδώ υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Βεβαίως, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό με την έννοια ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά τα οποία αναφέραμε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κονδύλια αυτά, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα κονδύλια για την αγροτική πολιτική, είναι πάνω από 70 δις, τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια και περιφέρειες όπως αυτή της Θράκης, όπως αυτή της Ηπείρου, που είναι οι πιο φτωχές περιφέρειες της χώρας, είναι αυτές που έχουν και περισσότερο ανάγκη αυτά τα χρήματα. Επομένως, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε αυτές τις περιοχές και από πλευράς κυβέρνησης. Με απόφαση της ηγεσίας του κόμματος και σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Επικρατείας Γιώργο Γιαναπετρίτη και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Μπουγά, ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανέλαβε να σηκώσει το βάρος υποστήριξης δύο κρίσιμων νομοσχεδίων που ενδεχομένως να επηρεάσουν καταληκτικά την περαιτέρω προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με απόφαση της ηγεσίας του κόμματος και σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Επικρατείας Γιώργο Γιαναπετρίτη και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Μπουγά, ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανέλαβε να σηκώσει το βάρος υποστήριξης δύο κρίσιμων νομοσχεδίων που ενδεχομένως να επηρεάσουν καταληκτικά την περαιτέρω προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο έμπειρος Τράκας πολιτικός αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είναι εδώ για τα δύσκολα, στηρίζοντας την παράταξη μέσα στην οποία ανδρώθηκε πολιτικά και υποστηρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια του Πρωθυπουργού για την επικείμενη κρίσιμη κοινοβουλευτική μάχη που ξεκινά αυτές τις μέρες, στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο βουλευτής Ροδόπης έχει επιστρατεύσει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ισχυρά νομικά επιχειρήματα και επίσης τη διεθνή του εμπειρία με συγκριτικές μελέτες σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Στη διαδικασία αυτή την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν τόσο ο Γεραπετρίτης όσο και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται με το βαρύ πυροβολικό της και αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα αναπάντητο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση και συγκεκριμένα στον αγώνα του Πανθρακικού, δηλαδή στους αγώνες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Πανδραμαϊκός μπήκε αποφασισμένος να καθαρίσει την αναμέτρηση από νωρίς και το κατάφερε, καθώς σημείωσε 2 γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια, ο Πανθρακικός μείωσε το σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν άλλες 2 φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη. Στο δεύτερο λεπτό, κόρνερ εκτέλεσε ο Γιαννόπουλος, καρφώτη κεφαλιά του προωθημένου Κόκολη και το 1-0 για τον Πανδραμαϊκό. Στο 7ο λεπτό, κάθετη πάσα του Γιαννόπουλου και ο Παυλίδης με ωραίο σιρτό σουτ έκανε το 2-0. Στο 16ο, πτώση του Παυλίδη μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Γιαννόπουλου. Στο 68ο, σριτή σέντρα out από αριστερά του Αρέτα, παρεμβαίνει με προβολή ο Σαπναράς και μειώνει σε 2-1. Στο 72ο, με την επιμονή του κερδίζει μια χαμένη παλιά ο Μπερούκας και ανατρέπεται μέσα στην περιοχή. Το πέναλτι το εκτελεί ο Αχαλινόπουλος και γράφει το 3-1. Στο 84, ωραία προσπάθεια του Μπάμπαλη, κλέβει την μπάλα από δεξιά και δίνει έτοιμο γκολ στο Παυλίδη που από κοντά κάνει το 4-1. Στο 91 είχαμε μια ανατροπή του Μπερούκα για τον Πανδρεμαϊκό, νέο πέναλτι που εκτελεί ο Παθό, αλλά είναι άτυχος, μια και η μπάλα βρίσκεται το κάθετο δοκάρι. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομοτηνής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.